πάντα έρχεται και μεγαλώνει και παίρνει και άλλη μορφή μέχρι που φτάσουμε το τέλος. Το ίδιο είχε και ο Ρόσκο. Εάν διαβάσουμε, επειδή δεν έχω χρόνο και ξέρω ότι ο Παγκράτης θα με βρήσει. Δύο λεπτά. Όπα, το είδατε, δεν προλαβαίνω το πω. Είχα σκοπό να σας διαβάσω, αλλά νομίζω ότι είστε αρκετά ενημερωμένοι. Υπάρχουν ποίηματα τα οποία είναι καθαρά πίνακε ζωγραφική στο καλλιτέχνη. Και οι οποίοι έχουν αμέριστη σχέση με αυτό που σας είπα στο Ρόσκο. Ο οποίος Ρόσκο και αυτός προσπάθησε πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μετανάστης, εξωτερικός μετανάστης ο ένας, εσωτερικός μετανάστης ο άλλος, τη Λετωνία ο ένας, από την Τρίπολη ο άλλος. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν τα πρώτα χρόνια σε μια υπαλληλική, αν θέλετε, εγκλωβισμένη κατάσταση, αλλά είχαν και δύο την αιμονή της προσήλωσης. Μιας προσήλωσης η οποία έγινε εγκλωβισμός, έγινε μονοτονικός μονοχρωματισμός και αντί αυτό να μετατραπεί και να γίνει ρεαλισμός του